υπομονή. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε ο αθλητικός δικαστής της ΚΟΠ κατά την αποχώρησή του. Σήμερα αναμενόταν η απόφαση του Αριστοτέλη Βρυονίδη. Το πρωί ξεκίνησε ένα νέο επεισόδιο στο ΣΥΡΙΑ Λουζόχο με αφορμή δηλώσεις του Προέδρου του ΚΟΑ Ανδρέα Μιχαηλίδη. Δεν κρατήσαμε τίποτα πίσω, δεν αποκρύψαμε κανένα στοιχείο, δεν είχαμε πρόθεση ή διάθεση να κουκουλώσουμε κάτι. Οι τοποθετήσεις αυτές έφεραν την αντίδραση του Απόλλωνα και της Ανόρθωσης προς τον αθλητικό δικαστή. Αντίδραση που έφερε τον Αριστοτέλη Βρυονίδη σε σύγκληση νέα συνάντηση με τους νομικούς εκπροσώπους των δύο ομάδων, στους οποίους διαβίβασε τα νέα στοιχεία. Οι παρεμβάσεις οι οποίες υπάρχουν εξαιτίας της ανάγκης, δεν ξέρω από ποιους, να τεθούν ενώπιον του αθλητικού δικαστή νέα στοιχεία, νέα δεδομένα, νέα έγγραφα που είναι ανεξάντλητα, επηρεάζουν δικαιώματα του σωματείου. Η θέση δική μας παραμένει η ίδια, είναι ξεκάθαρη, το δήλωσε και ο πρόεδρος του ΚΟΑ. Νομίζω ότι είναι απλή η απάντηση, γιατί έγινε και πολύπλοκο. Ας μας το πούν κάποιοι άλλοι. Μετά το τέλος της σύσκεψης, η ΚΟΠ ανακοίνωσε ότι ο αθλητικός δικαστής θα αναμένει την απάντηση του ΚΟΑ μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι και στη συνέχεια θα ανακοινώσει την απόβασή του. Ο αθλητικός δικαστής ενημέρωσε τους δύο νομικούς ότι έχει ζητηθεί από τον ΚΟΑ να ενημερώσει την ΚΟΠ για την ακριβή ημερομηνία που ίσχυε η ακύρωση του δελτίου υγείας του ποδοσφαιριστή της Ανόρθωσης, Φράνσις Ζόχο. Οι σημερινές νέες εξελίξεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της διοίκησης Ανόρθωσης. Στην ανακοίνωσή της, η Ανόρθωση εκφράζει την έντονη δυσφορία και δυσαρέσκειά της για τις συνεχιζόμενες ετεροχρονισμένες δημόσιες παρεμβάσεις του Προέδρου του ΚΟΑ, κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη. Τον κατηγορεί ότι ακολουθεί αυτή τη μέθοδο και τακτική για λόγους που ο καθένας μπορεί να υποθέσει, μολύνοντας και παρεβαίνοντας τη διαδικασία που βρίσκεται ενώπιον του αθλητικού δικαστή. Αναφέρει επίσης ότι ως αποτέλεσμα της ομής παρέμβασης του κύριου Μιχαηλίδη η διαδικασία ενώπιον του αθλητικού δικαστή εξετράπη και έχουν καταστρατηγηθεί όλοι οι κανόνες και κανονισμοί. Αντίδραση υπήρχε και από το ΑΠΟΕΛ. Αυτό που βλέπουμε αποτελεί το θέατρο του παραλόγου και η αντιμετώπιση της όλης κατάστασης έχει απαξιώσει πλήρως στη συνείδηση του κόσμου όλους τους θεσμούς. Βγάλτε επιτέλους μια απόφαση. Πέστε μας ποια είναι τα βαθμολογικά δεδομένα και αφήστε τα πάντα να κριθούν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Και επιτέλους βρείτε τον τρόπο να βοηθήσετε τον αθλητισμό γενικότερα και το ποδόσφαιρο ειδικότερα, παρά να το χτυπάτε αλίπητα κάθε ευκαιρία, αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ. Όλα αυτά συμβαίνουν στην υπόθεση Ουζόχο. Υπόθεση που όπως εξελίσσεται πιθανό να φέρει την αναβολή της πρώτης αγωνιστικής στο play-off. Όσοι δεν έχουν θέση στον αθλητισμό να μείνουν εκτός, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στο ΣΥΓΜΑ ο αντιπρόεδρος.